Και ο Κύριος ινάγκασε τους μαθητάς αυτού να κινηθούν προς τα πού? Προς μία τρικυμία. Μήπως θέλει να τους βουλιάξει? Μήπως θέλει να τους καταστρέψει? Προφανώς όχι. Τι θέλει να κάνει? Για να δούμε τι θέλει να κάνει, θα πρέπει να δούμε πότε το κάνει. Πότε ινάγκασε τους μαθητάς αυτού να εμβώσουν στο πλοίο? Λίγο μετά το θαύμα με τους άρτους και τα οψάρια. Διότι εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν στο θαύμα κινδυνεύουν να επαρθούν. Και επειδή ο Θεός είναι ο σταθμίζων τας καρδίας, επιτρέπει γεγονότα ώστε να υπάρχει ισορροπία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος έπαρσης. Γιατί όταν λαμβάνεις από τον Κύριο και δίνεις, λαμβάνεις και δίνεις, όταν γίνεσαι συμμέτοχος του θαύματος, γιατί ο Κύριος το θαύμα, εδώ εν προκειμένου το κάνει με τη συνεργασία των ανθρώπων, τότε υπάρχει κίνδυνος να υψωθεί η καρδιά και να θεωρήσει ο άνθρωπος ότι τον πάει ο Θεός. Και εδώ τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Και επειδή ο Κύριος είναι καρδιογνώστης και αγαπάει τους μαθητές, τους υποχρεώνει να εισέλθουν εξαναγκαστικώς σε μία δοκιμασία. Εξαναγκάζει ο Θεός, πιέζει ο Θεός. Αδελφό, ο Θεός δεν εξαναγκάζει, δεν πιέζει κανείς λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ο Θεός εξαναγκάζει, αλλά εξαναγκάζει τους μαθητές. Θα μπορούσαν να πούν, όχι, εμείς δεν πάμε πουθενά, καλά είμαστε εδώ στη στεριά. Ό,τι έκανε και ο Ιωνάς, δεν το κάνανε. Βέβαια, εκείνοι παρότι δέχθηκαν την οδηγία του Κυρίου, και αυτοί έπεσαν σε Ευροκλήδωνα. Βλέπεις λοιπόν ότι ο Ευροκλήδωνας θα έρθει είτε λόγω της απήθειάς μου, είτε λόγω της υπακοής μου. Το θέμα δεν είναι εάν θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Ευροκλήδωνας. Το θέμα είναι τι θέλει να βγάλει ο Θεός μέσα από όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θέλει να βγάλει ο Θεός είναι να πιστείς ότι είναι ζωντανός. Αυτό είναι το μήνυμα.